Γεια σας, είμαι Κική. Σήμερα θα μιλήσω για την πρωτοχρονιά της Ιαπωνίας. Πρώτον, οι Ιάπωνες συνήθως πάνε στον μπουδιστικό ναό για να χτυπάνε το κουδούνι πριν την πρωτοχρονιά. Είναι ένα κουδούνι το οποίο βγάζει ένα χαμηλό ήχο, αρκετά μεγάλο, δηλαδή είναι νομίζω 3 μέτρα φύ, και συνήθως το χτυπάνε με 3-5 άτομα, το οποίο χτυπάμε μόνο 108 φορές. Τι συμβολίζει αυτό το 108? Συμβολίζει την αμφιβολία και την γκρουσουζιά που έχει ο καθένας μέσα του. Θεωρείται δηλαδή ότι χτυπώντας το κουδούνι 108 φορές βγάζουμε από μέσα μας αυτή την κρουσοζιά και την αμφιβολία και θα πάει προς το καλύτερο το νέο έτος. Ο καθένας χτυπάει από μία φορά, όχι ο ένας να χτυπήσει 108 φορές, ο ένας μία φορά και κάθε φορά είναι με 3-5 άτομα και έχει ουρά από τα άτομα που θέλουν να χτυπάνε αυτό το κουδούνι. Γι' αυτό πάνε στον ναό και κάνουν ουρά για να χτυπήσει αυτό. Και μόλις χτυπήσουν, λένε ευχές για το καινούριο έτος μπροστά στο κουδούνι και αυτό είναι το κύκλο. Όσο αφορά για την εκπομπή, όπως έχετε εσείς στην Ελλάδα όλη την αγαπημένη σας εκπομπή για Countdown, έχουμε και εμείς στην Ιαπωνία. Για σας νομίζω πως το πρώτο αγαπημένο είναι το «Στην Υγειά μας ρε παιδιά». Όπως αυτό είναι και στην Ιαπωνία που λέγεται Kohaku Utagassen. Είναι επίσης εκπομπή της μουσικής. Υπάρχουν πολλοί τραγουδιστές μέσα σε 3 ώρες που θα τραγουδήσει ο καθένας στην σειρά. Αλλά το ενδιαφέρον εκεί είναι ότι ξεχωρίζονται η ομάδα γυναικών και η ομάδα ανδρών και κάνουν αγώνα για το ποια ομάδα θα κερδίσει, για το π.χ. άμα ήταν για πέρυσι, για το 2021. Και άλλη μια εκπομπή είναι μια εκπομπή της κωμωδίας που λέγεται «Walatte wa ikenai», που σημαίνει «Μην γελάς». Τι συμβαίνει μέσα σε αυτή την εκπομπή? Είναι πολύ κωμικοί που προσπαθούν να μην γελάσουν μέσα σε νομίζω 24 ώρες, αρκετές ώρες. Δηλαδή θα εμφανιστούν κάποιοι κωμικοί που προσπαθούν να κάνουν να γελάνε οι άλλοι οι κωμικοί. Λοιπόν, αυτές οι δύο είναι εκπομπές, αγαπημένες εκπομπές για τους Ιάπωνες, για την πρώτη χρονιά. Και το πρώτο πράγμα που θα κάνουν οι Ιάπωνες στην πρώτη χρονιά είναι να πάμε στον συντοϊκό λαό. Πάμε εκεί για να ευχαριστούμε για όλα τα καλά που έφερε ο Θεός για το πέρυσι και λένε ευχές για την καινούργια χρονιά. Επίσης, αγοράζουν κάτι σαν το γουρί που είναι μικρό το σοδά και εκεί μέσα είναι σαν ένα φάκελο από ένα ύφασμα και εκεί μέσα υπάρχει ένα χαρτί που θεωρείται ότι μένει εκεί μέσα ο Θεός. Αυτό είναι το γουρί της Ιαπωνίας που αγοράζουν στην πρώτη χρονιά. Το άλλο πράγμα που έχει να κάνει στο ναό είναι να βγάζουμε ένα κομμάτι χαρτίς από ένα κουτί και μέσα στο χαρτί γράφει τι πρέπει να κάνεις για την καινούργια χρονιά. Είναι γύρω στο 1 ευρώ και μέσα στο αυτό το κουτί υπάρχουν πολλά χαρτιά. Επιλέγουμε εμείς ένα από αυτό και εκεί μέσα λέει άμα η χρονιά θα είναι καλή ή κακή.
λέει κάποιες φορές ότι θα είναι πολύ κακή χρονιά και λέει γιατί πρέπει να προσέξουμε και τι πρέπει να προσέξουμε. Λέει για παράδειγμα πρέπει να, για το διάβασμα άμα θα καταφέρεις, για την σχέση αγάπης, για το ταξίδι. Υπάρχουν κατηγορίες στις οποίες μπορούμε να δούμε στις κατηγορίες που ενδιαφερόμαστε. Το τρίτο πράγμα που έχουμε να κάνουμε στο ναό είναι να πάμε στον καπνό. Θέλω να πω ότι υπάρχει ένας μέρος, ένα σαν μπαλάκι, αλλά ανοιχτό, στον οποίο έχει καπνό, ωραίος καπνός. Όταν λέω ωραίος, είναι θεϊκός. Αυτό το καπνό λοιπόν βάζουμε όπου χρειάζεται την στήριξη, την βοήθεια. Π.χ. άμα κάποιος έχει θέμα με τα μάτια, ας βάζει στα μάτια αυτό το καπνό. Άμα κάποιος θέλει να διαβάσει καλά αυτή τη χρονιά, ας βάζει στο μυαλό, μη στα χέρια, όπου θέλετε. Αυτό το καπνό θεωρείται ότι είναι θεϊκό και είναι ένας λόγος για τον οποίο πάμε στο ναό. Για τα μικρά παιδιά έχουμε μία κουλτούρα που δίνουν οι ελληνικές λεφτά την πρωτοχρονιά, που λέγεται ο τοσδαμά. Συνήθως είναι μέσα σε ένα μικρό φάκελο και οι ενήλικες, δηλαδή ο πατέρας σου, ο θείος σου, η συγγενή σου, ο ξάδερφός σου, άμα είναι ενήλικες στα παιδιά της οικογένειας, δίνουν λεφτά. 10 ευρώ, 30 ευρώ, μέχρι 100 ευρώ μπορεί να μπει στο φάκελο. Δεν υπάρχει όριο, αλλά συνήθως είναι κοντά στα 30 ευρώ. Τι παραδοσιακό φαγητό τρώμε την πρωτοχρονιά? Μία φίλη μου έφτιαξε αυτό το φαγητό, που είναι σκέτο παραδοσιακό ο φαγητό της Ιαπωνίας. Κάθε πιάτο αντιστοιχεί για την καλοτυχία. Το κεντρικό πιάτο λέγεται τσικουζένι και αυτό, επειδή έχει μέσα διάφορα πράγματα, έχει πατάτες, έχει καρότο, μπορεί να έχει και κοτόπουλο, σημαίνει ότι μαζεύονται διαφορετικά πράγματα. Πάει να πει ότι κάποιος θα κάνει καλή σχέση με όλους. Αυτό συμβολίζει αυτό το πιάτο. Ή το άλλο που βλέπετε πίσω από αυτό, που έχει μέσα κομμένο καρότο και ρέπα, αυτό συμβολίζει δύο πράγματα. Το ένα, αυτό το λεπτό κόκκινο και άσπρο μοιάζει με ένα φάκελο στο οποίο οι Ιάπωνες βάζουν λεφτά όταν υπάρχει κάτι καλό, για γάμο, για γέννηση μωρού. Έχουμε ένα συγκεκριμένο φάκελο που έχει κορδίτσα με κόκκινο λευκό, συμβολίζει αυτό το πράγμα. Η δεύτερο λόγος για τον οποίο είναι καλοτυχία αυτό το φαγητό είναι ότι η συγκεκριμένη ρέπα και το καρότο, οι ρίζες του πάνε πολύ μακριά, πάνε μακριά, είναι μεγάλες. Αυτό σημαίνει ότι κάποιος θα γίνει σταθερός, θα γίνει δυνατός, ότι κάποιος θα έχει μια καλή βάση. Επίσης, οι γαρίδες σημαίνει υγεία. Οι γαρίδες όταν βράζουμε γίνεται σαν κύκλο, δεν είναι θεία, αλλά δηλαδή φαίνονται σαν γιαγιάδες, παππούδες και έχει μουσί, φαίνονται σαν γέρι. Γι' αυτό το λόγο, άμα τρώμε αυτό, μπορούμε να είμαστε υγιείς ακόμα πολλά χρόνια, μέχρι να γίνουμε γιαγιάδες, παππούδες. Εκτός από αυτό, τρώμε και πολύ συχνά την πρωτοχρονιά το μότσι. Μότσι είναι πάστα ρυζιού από συγκεκριμένο ρύζι που χτυπάμε μέχρι να γίνει πάστα. Γιατί τρώμε μότσι?
Μοτζί είναι κάτι το οποίο κάνουμε ως θυσία στον Θεό και τρώγοντας το ίδιο πράγμα με αυτό που τρώει ο Θεός είναι καλοτυχία. Γι' αυτό δίνουμε και στον Θεό το μότσι και ταυτόχρονα το καταναλώνουμε και εμείς και άμα τρώμε κάτι μαζί, άμα τρώμε ίδιο πράγμα, είναι καλοτυχία. Επομένως, έχουμε κάθε έτος ένα ζώο το οποίο είναι από τα Ιαπωνικά ζώδια. Οι Ιαπωνικά ζώδια αποτελούνται από 12 ζώα και κάθε χρόνο αντιστοιχεί κάθε ζώο. Π.χ. φέτος είναι η χρονιά της τίγρης. Επειδή είπαμε ότι έχουμε 12 ζώα, μετά από 13 χρόνια θα ξαναγίνει η χρονιά της τίγρης και μπορούμε να δούμε σύμφωνα με αυτό τι ζώδιο είμαστε. Για παράδειγμα, για όσους που έχουν γεννηθεί το 2005 είναι κότα. Όσοι έχουν γεννηθεί το 2006 είναι ο σκύλος. 2007 ο κάπρος. 2008 ποδίκι κτλ. Κτλ. Άμα σας αρέσει αυτό το ζώο, καλώς. Άμα δεν, αφήστε τα. Κάτι άλλο το οποίο είναι παραδοσιακό για την πρωτοχρονιά της Ιαπωνίας είναι η κάρτα πόσταρ. Ταχυδρομική κάρτα. Πολλοί γράφανε παλιά αυτή την κάρτα για να πούνε καλή χρονιά και του χρόνου. Όχι του χρόνου. Καλή χρονιά. Σου εύχομαι μπλα μπλα για το 22. Ήταν μια κάρτα πόσταρ στο οποίο συνήθως έχουν ζωγραφίσει το ζώδιο της χρονιάς, την τίγρη για παράδειγμα. Αλλά αυτό έχει εξαφανιστεί εδώ και 5-10 χρόνια, γιατί τώρα σχεδόν λέμε καλή χρονιά στο email ή σε μηνύματα. Έχουμε ένα δεκόρ παραδοσιακό για την πρωτοχρονιά που συσκευάζεται από τον μπαμπού και από τον πεύκο που λέγεται καντομάτσε. Αυτό είναι ένας συμβολισμός για να δείξουμε στον Θεό ότι είμαστε εμείς εδώ και έλατε εδώ που είναι καντομάτσα. Για να δεχόμαστε δηλαδή, για να δείξουμε ότι είμαστε εδώ. Και την πρώτη χρονιά γράφουμε συχνά το τι θέλουμε να πετύχουμε αυτή τη χρονιά μέσα σε ένα τετράγωνο χαρτί με μελάνι και βούρτσα. Θέλω να χάσω κιλά. Θέλω να μπω σε τάδε πανεπιστήμιο. Θέλω να έχω πολλά λεφτά κτλ. Κτλ. Έχουμε και πάρα πολλά παραδοσιακά παιχνίδια της πρωτοχρονιάς. Τα κόαγε, κόμμα, χανέτσκι, γιακνίσου, σουγροκού, φκουβαλάι. Ένα από αυτό που είναι ενδιαφέρον είναι το τελευταίο φκουβαλάι. Τι είναι αυτό? Γράφει ένα πρόσωπο, αλλά χωρίς μάτια και χωρίς μύτη και χωρίς στόμα, χωρίς φλύδια. Υπάρχει μία ζωγραφία πάνω σε χαρτί του κύκλου του προσώπου και δίπλα έχουμε κομμένα μάτια, κομμένες φρύδες, κομμένη μύτη και κομμένη στόμα. Και κλείνοντας τα μάτια μας πρέπει να βάζουμε στη σωστή θέση τα όργανά μας. Αυτό είναι το παιχνίδι. Εμείς οι Ιάπωνες θεωρούμε από πολλά πράγματα την καλοτυχία. Και το τελευταίο που θα αναφέρω είναι το όνειρο. Το όνειρο το οποίο δούμε από την 1η Ιανουαρίου μέχρι την 2η Ιανουαρίου πρέπει να είναι καλό όνειρο και συγκεκριμένο όνειρο. Το συγκεκριμένο είναι το φούζι, το γεράκι και τη μεριτζάνα. Φούζι στα Ιαπωνικά είναι, ναι, μεν είναι και το φούζι
το βουνό, το μεγαλύτερο βουνό της Ιαπωνίας που λέγεται Φούτζι, με την ίδια προφορά είναι και το κανένα πρόβλημα. Δηλαδή η χρονιά να μην έχει καθόλου πρόβλημα. Γι' αυτό το Φούτζι συμβολίζει η καλή χρονιά και τα άλλα το ίδιο. Και πρέπει να δούμε αυτά τα τρία πράγματα στο όνειρο. Θα σας αναφέρω και ένα τραγούδι της πρωτοχρονιάς που λέγεται Oshogatsu. Είναι ωραίο τραγούδι, όλοι οι Ιάπωνες το ξέρουν και το τραγουδάνε σε νηπιαγωγείο στο παιδικό σταθμό. Μπορείτε να βρείτε στο YouTube. Λοιπόν, μέχρι εδώ είναι το σημερινό βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Είναι αρκετά διαφορετικό με την πρωτοχρονιά της Ελλάδας. Περίεργο, αλλά ενδιαφέρον. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο.